Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαμε μια τοπολογία με προφανή επίγοντα χαρακτήρα, αλλά και εξίσου προφανή σκοπιμότητα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Δύσκολες μέρες τις οποίες βεβαίως η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, με την αμέριστη συμπαράσταση ιατρών, νοσηλευτών, εργαζομένων και λειτουργών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και βεβαίως με την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων, δίνουμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας. Δύσκολες μέρες όμως και για τους παραγωγούς μας, την οικονομία, εκατομμύρια επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εργαζομένους στους οποίους συντρέχουμε, παραγωγούς ανάμεσα στους οποίους οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, που πλήττονται σίγουρα μετά την μείωση των εξαγωγών των ελληνικών αμνοερυθείων στις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας για το Πάσχα των Καθολικών. Τι λέει λοιπόν η τροπολογία? Ότι εντός 2 ημερών από την κύρωση της ΠΝΠ, όλες οι επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου, εγωπρόβειου κρέατος και αυγών θα πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης τα αποθέματά τους και που αυτά είναι αποθηκευμένα. Και στο εξής, οι παραπάνω θα πρέπει να επικαιροποιούν αυτά τα στοιχεία ανά 3 ημέρες με την ίδια ακριβώς διαδικασία που με επιτυχία ακολουθήθηκε όσον αφορά τα αντισηπτικά μαντιλάκια και τις χειρουργικές μάσκες. Γιατί το κάνουμε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και δι' της ελληνικής κτηνοτροφίας ακούει στο όνομα ελληνοποίησης. Δηλαδή στο φαινόμενο κάποιοι επιτίδη να εισάγουν προϊόντα από άλλες χώρες με πολύ χαμηλότερο κόστος, να τα βαφτίζουν ελληνικά, να τα πολλούν ως ελληνικά εσχροκερδώντας, ποντάροντας ακριβώς στο ότι οι Έλληνες καταναλωτές και πολύ δικαίως προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα, ακριβώς λόγω της ποιότητας, της διατροφικής ασφάλειας, της γεύσης τους. Το φαινόμενο αυτό πλήττει, όπως βεβαίως γνωρίζετε, την ελληνική παραγωγή, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλλοιείς μας, πλήττει την εθνική οικονομία βεβαίως, πλήττει τον υγιή ανταγωνισμό. Όλα αυτά βεβαίως τα συζητάμε, όπως κάποιος θα μπορούσε να πει, πολλά χρόνια σε αυτή την αίθουσα και γενικότερα στον δημόσιο διάλογο. Η διαφορά όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώτου Πρωθυπουργού που θέτει την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων πολύ ψηλά στην ατζέντα, αφήνει τα λόγια και περνάει στις πράξεις. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, λοιπόν, οι ελεγκτικές αρχές του κράτους, γνωρίζοντας τα δεδομένα που προανέφερα, αποκτούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και δεν είναι μόνο αυτό, με την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε. Φέτος για πρώτη φορά θέτουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο συνδυαστικών ελέγχων, ώστε για κάθε αμνοερήφιο και αυγό το οποίο εισάγεται στη χώρα μας και να καταγράφεται η διαδρομή του από την πύλη εισόδου στα βόρεια της πατρίδας μας μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Για πρώτη φορά 5 Υπουργεία, και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών και βέβαια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το καθήλυνα αρμόδιο, ενώνουμε δυνάμεις και συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είπαμε ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, αφού δεν θα υπάρχει καθιερωμένη έξοδος στις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Όμως στόχος είναι το μένουμε σπίτι να συνδυαστεί με το αγοράζουμε και τρώμε ελληνικό αρνί, ελληνικό κατσίκι, ελληνικά αυγά. Γι' αυτό είναι δέσμευσή μας να προχωρήσουμε στους πλέον αυστηρούς και αποτελεσματικούς ελέγχους και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Διότι αν νομίσουν κάποιοι ότι επειδή φέτος πιθανό να μην γίνουν ιδιαίτερα αυξημένες εισαγωγές λόγω της μεγάλης προσφοράς ελληνικών αμνοερυθείων και των γνωστών δυσχεριών στο διεθνές εμπόριο, του χρόνου οι έλεγχοι θα χαλαρώσουν, θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Άλλωστε, όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πολλές φορές και από αυτό το βήμα, έρχεται πολύ σύντομα νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων με αυστηροποίηση του κυριωτικού πλαισίου και ενιοποίηση επιτέλους του ελεγκτικού μηχανισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων είναι σίγουρα εθνικό θέμα και είναι εθνική προσπάθεια. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο ζητώ τη στήριξη για τη συγκεκριμένη τροπολογία από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή στον χρόνο.